Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου. Αταξίωσαν Κύριε εν τη μέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Εν ήτο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθόπεν ελπίσαμεν εφ' εισέ. Ευλογητός η Κύριε διδάξον με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε διδάξον με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η με τα δικαιώματα σου. Ήδη καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενναιό και γενναιό εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Εν το φωτί σου οψόμεθα ως. Παρά το έλεος σου τυρινός χους είσαι Άγιος ο Θεός. Ισχυρός, Άγιος, αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ψαπατή και Υιό στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός.
ημών το κεφαλαίον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέδωσης, ο Υιός του Θεού, Υιός της παθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημίσιν αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησου. Υπέρ της άνωθεν ειρήνη σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησου. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησου. Μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εναύτο, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, εις πολλά έτη δεσποτά, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πάσης πόλεως και χώρας και των πίστηκουντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων επανέλθοντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης,
Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνην το λαό και η φωνή δικαιοσύνη, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον του Θεού ημών, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Όπως ο Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ουμία θετήσει αυτήν, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ουξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κι αν είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταβήσετε όσοι ετός επιπόκων και ως εις τ' αγώνης θάζουσα επί την γην. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Δήμας αρκωθείς ψάλλοντας η Αλληλούια. Υγείωσε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Δήμας αρκωθείς ψάλλοντας η Αλληλούια. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών και ου παρασιωπήσετε. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Δήμας αρκωθείς ψάλλοντας η Αλληλούια. Ούξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξαμένος δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπή σας σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω θάνατον πατή σας ίσον της Αγίας Τριάδος ενδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Έτι και έτι εν
ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εστε το όνομα αυτού ευλογημένων εις τους αιώνας, σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημίσιν αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος. Ευλογημένον το όνομα αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημίσιν αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
Και εσύ την δόξαν και των τρισάγιων ύμνων αναμέλπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ο Άγιος εν Αγίης αναπομένων, ότι εις Αγίου φωνή είπα τον
Κύριο και Άγιο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, σκέψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτήν. Είναι φύτευσε. Εις πολλαέτη, ας την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτήν. Είναι φύτευσε την δεξιά την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτή. Είναι φύτευσε. Ευχαριστούμε, Κύριε Θεός, σεβασμιωτά του και Θεού.
Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου και προς της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, υπερτίμου και εξάρχου πελασγών, ημών δε Πατρός και ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Ιγνατίου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, υπερτίμου και εξάρχου πελασγών, ημών δε Πατρός και ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Ιγνατίου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, υπερτίμου και εξάρχου πελασγών, ημών δε Πατρός και ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Πρόσχομαι ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού Σοφία προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι αδελφοί, ότε ο Αγιάζων και οι Αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες δυνετίαν ουκ επεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Και πάλιν εγώ έσομαι πεπιθώς επ' αυτό, και πάλιν ιδού εγώ και τα παιδεία αμοι έδωκεν ο Θεός, επιούν τα παιδεία και κοινώνει και σάρκος κέματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, είναι αδειά του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διαβολών, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου δια παντός του ζήν ενοχή σαν δουλείας. Ουγαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, είναι ελεήμον γέννητε και πιστός αρχιερεύς τα προς τον Θεόν, εις το ηλάσκεστε τα σαμαρτίας του λαού.
ενώ γαρ πέπανθεν αυτός πειραστεί. Κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσκομαι. Σε Κύριε, δόξα Σύ. Εν τες ημέρες εκείνες, συνέλαβεν Ελισάβετ, η γηνή Ζαχαρίου, και περιέκρυβεν εαυτή μήνας πέντε, λέγουσα ότι ούτω μη πεποίκεν ο Κύριος, εν ημέρες εσ' επίδεν αφελή, τον ειδός μου εν ανθρώπης. Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβρίλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας, η όνομα Ναζαρέτ, προς Παρθένων με μνηστευμένην ανδρή, ο όνομα Ιωσήφ, εξήκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαρία. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν, είπε, «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη. Ιδέ ειδούσα, διεταράχθη επί το λόγο αυτού, και διελογίζεται ο ποταποσίο ασπασμός ούτως. Και είπεν ο άγγελος αυτή, «Μη φοβού Μαριά, έβρες γαρχάριν παρά το Θεό, και ειδού συλλήψει εν γαστρή και τέξιον και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού, ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε, και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού, και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης του αιώνας, και της βασιλείας αυτού που καίστε τέλος». Είπε δε Μαριάν προς τον άγγελο, «Πως έστε μη τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω». Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή, «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου, και αυτή η συνηλυφία Υιών εν γύρι αυτής, και ούτως μην έκτωσε στην αυτή τη καλουμένη στήρα, ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Είπε δε Μαριά, ειδού η δούλη Κυρίου, γέννητο μη κατά το ρήμα σου, και απήλθεν απ' αυτής ο άγγελος». Ειρήνη σοι το ευαγγελιζομένο και παντί το λαό. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Δεν
Κυρίου δεηθούμε. Κύριε δεήσον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε δεήσον. Σοφία. Πάλι και πολλάκις. Συ προσπίτωμε και σου δεόμεθα αγαθά και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψας επί την δέησιμον καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πλέπετος. Και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημί προκοπήν θείου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντε μετά φόβου και αγάπης λατρεύειν σοι. Ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της υπουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι σίδοξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ηλάστη με το ματρόγιο Ιησού. Ο Θεός ηλάστη με το ματρόγιο έρχεστε το Άγιο και άλλα δοσόλου και την Ελέγχου. Προσέχουμε, κλείνω στο όνομα αυτό, αφιένα και δέω μέσω. Μία αποστρέψω στο των Τρισάγιων ή oh.
Τρισάγιε. Ο Θεός λάστιμη τα μάτια. Αδελφών και συλλητουργών ημών, πρεσβυτέρων και του διακόνου και πάσης της εν Χριστώ ημών, αδελφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, ετι πόλη και τι ενωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου οίκου τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτού. Πάντων των αδελφών ημών, των εν ασθενείες όντων, των εν θαλάσσι και αέρι πλεόντων, των εν φυλακές ευρισκομένων, των ποινόντων, αστέγων και ανέργων, των εν πολέμω και δημή εχμαλωσία, ομοδόξων αδελφών ημών. Πάντων των ιατρών, νοσηλευτών και νοσηλευωμένων, εν τη πατρίδη ημών. Πάντων ημών των εν ευλαβία και κατανοίξη επιτελούντων, την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτη, μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας, απολυφθέντων αδελφών ημών, των εορταζόντων την Αγία εορτήν ταύτη. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
κατόχων ημών, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου Γερμανού Ιωακήν Δαμασκηνού και Ηλιού των Αρχιερέων, Καλλινίκου Αρχιερέως, των αείμνηστων κτητόρων των Αγίων του Θεού, μονών και εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών, πάλετε και επεσχάτων, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, εν τη Αγία και Ιερά προθέση, ζώντοντε και κοιμημένων. Και ο έκαστος κατά διάνοιαν έχει μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία Αυτού πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων της ιεροσύνης μας και ο διαφωνίας μας ο ευσχήμονιος είπα το ψήμιο το θέλω Μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, θυσιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρυσθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ανάσκον Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ανάσκον Κύριε. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ανάσκον Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άσκον Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άσκον Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Ανάσκον Κύριε. Της Παναγίας αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών,
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Δια των νυκτιμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν η πάση εν το πνεύματι σου. Κύριος Τερέα, αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε Κύριε ισχύς μου, Κύριος στερεώμα μου και καταφύγη μου και Θύρας εν σοφία πρόσχομαι. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάσου ανθρώπου και δι' την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σερκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντε εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν ενέσεου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Μετά το Πνεύματος ανώσχομεν τας καρδίας. Έχομεν προς τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Άξιον και δικαίως έμεις, σε ευλογήν σε ευχαριστούμε, σε προσκυνέ Θεός Αλέκτης, σύ και ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο, σύ εκ του μειώντος εις το ίν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστη σας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιών έως ημάς εις τον ουρανό να ανοίγαγες και την βασιλεία σου εθαρίσω τριμέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενής Υιό και το Πνεύμα της το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξης δεκατεξίωσης και της υπαριστήκασης χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά. Τον επινίκιον ύμνων αδόντα, βόντα και κραγόντα.
τιμής των μακαρίων δυνάμεων των δέσποτων Άγιος και Πανάγιος Ή και ομολογητός Άγιος και Πανάγιος Ή και μεγαλοπιστός ως τον Υιόν σου το μολογητή ή να πάσω πιστεύονται αυτόν μία πόλη αν έχετε δεν είναι όνος μάλλον δε εαυτόν ευλογημένος μαθητές και εν ονόματι Κυρίου ο σανά ο εν της υψίστης. Λάβετε, φάγετε τούτο μου εστί το σώμα το υπερημών κλώμενο εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριο μετά το διπλής ελέγχον. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Μεν μένει και πάντων και ημέρα να στάσω. Τα σα εκ των σών συ προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Τι ευχαριστούμε, Κύριε, και δεόμεθα σου, ο Θεός ημών. Έτι προσφέρομεν στη λογική ταύτην και ανέμακτον λατρεία, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύουν. Κατάπτυξον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς, και επί τα προκείμενα τώρα ταύτα, ο Θεός ηλάστην ημών. Και πίσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτήριο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίον. Αμήν, αμήν, αμήν. Ως το γενέστια της μεταλαμβάνωσιν εις νύψη ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέμη εις κρίμα εις κατάκριμα. Έτι προσφέρομαι στη λογική ταύτη λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένη. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία. Ο Ιωάννου προφήτου και μην στην πάντων των κεκειμένων επεπίδευσης Ευαγγελίζου γιν χαράν μεγάλη εν Ιτεύου πανή Θεού την δόξαν ως εμψύχο υπέρ των Θεού υπέρ των πιστευτάτων και φιλοκτησίων αν δώσ' το παρατήγηση και πάση ευσεβία και σεβασμός την Κύριε Κύριε πιστών ηθέ οντο κοσίγη ητών
χαίρε και χάρη τον μένει ο Κύριος με τα σου. Τη Κύριε της Ιεράς ημών Συνόδου, της Ορθοτομούσης των Λόγων της εις Αληθείας. Γελέησον. Ερώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ορθάνησε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγεία μακροημερεύοντα, και ορθοτομούντα τον λόγο της εις αληθείας. Και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό. Και πάντων και πασό. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μία καρδιά, δοξάζειν και ανυμνήν το πάτημον τε μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέγχη μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων. Σπονά έτη δεσπευματός σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Με τα καθαρός φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην αγωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει. Άτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Ευχαριστούμε εσύ, βασιλέα Πάροχε, ότι αμετήτως δυνάμει τα πάντα μη μεγίσεις και το πλήθη του ελέους εξεκόντων ληστεύει τα πάντα παραγόνα. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε, επί της υποκεκλικότητας τα σε αυτόν κεφαλάς. Ουγαρέ κλείνον σαρκή και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύρουν δέσποτα προκείμενα πάση μιας αγαθών εξομάλυσαν, κατά την εκάστου ιδίαν θρίαν, της πλέους εισύμπλευσε, της οδηπορούς εισυνόδευσε. Τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και η κυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγια της Αγίης, Αγίος εις Κύριος Ιησούς Χριστός, ο μελιζόμενος και μηδιόμενος, δόξα πάντοτε εστιόλογος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά μετέχοντας, αγιάζον πλήρωμα από τριού πίστεως πνεύματος Αγίου. Αμήν.
ευλογημένη. Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εγκύκλιος προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος περί της εορτής της 25ης Μαρτίου. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ψάλλουμε σήμερα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στους ναούς μας για να τιμήσουμε τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και ταυτοχρόνως, σε κοινή εορτή, ο Ελληνισμός πανηγυρίζει την επέτειο του 1821, την έναρξη της μεγάλης ελληνικής επαναστάσεως, του ιερού αγώνα της απροσμέτρητης αποφασιστικότητας, τόλμης, θάρρους και θυσίας για την ελευθερία. Οι πρόγονοί μας, οι γενναίοι φιλικοί, οι πρωταγωνιστές του αγώνα, οι μαχητές της απελευθερώσεως είχαν από την προηγούμενη χρονιά, ήδη από το 1820, ορίσει την ημέρα του Ευαγγελισμού ως ημέρα του απελευθερωτικού ξεσηκωμού. Ήθελαν έτσι να εκφράσουν με τον πιο δυνατό και συμβολικό τρόπο τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ της Ορθοδοξίας και του γένους. Οι Έλληνες πολέμησαν για την πίστη και την πατρίδα. Η Ελληνική Επανάσταση δεν μοιάζει με καμία άλλη επανάσταση της εποχής. Αξιοποιεί μεν ιδέες από άλλα επαναστατικά κινήματα των χρόνων εκείνων, αλλά δεν είναι αντίγραφο καμιάς. Είναι επανάσταση με εθνικό και θρησκευτικό χαρακτήρα. Έχει ως κίνητρο την απελευθέρωση των Ελλήνων από τους Οθωμανούς. Έχει ως πνευματικό στήριγμα την πίστη στην Θεία Πρόνοια και τον σεβασμό προς τους πολυάριθμους νεομάρτυρες που βρήκαν θάνατο, ομολογώντας την πίστη τους στον Χριστό. «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος», έγραφε στην προκήρυξη της 24ης Φεβρουαρίου του 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Το φρόνημα και η πίστη των αγωνιστών του 21 υπάρχει μέσα στον λόγο και στις πράξεις τους. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έβαλε τον Σταυρό στην πρώτη σημαία του που πρόχειρα κατασκεύασε. Χαρακτηριστικά ο ίδιος είπε μετά την απελευθέρωση στους μαθητές του πρώτου γυμνασίου της Αθήνας. «Όταν πήραμε τα όπλα, πρώτα είπαμε υπερπίστεως και ύστερα υπερπατρίδος». Και ο Σαμιώτης Λόγιος Γεώργιος Κλεάνθης κατέγραψε με στίχους τα ιδανικά των αγωνιστών για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Στα συντάγματα των εθνικών συνελεύσεων του αγώνα υπάρχει στο προήμιο η φράση η οποία και σήμερα διατηρείται στο Σύνταγμά μας, εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Η Ελληνική Επανάσταση είναι η πιο πνευματική επανάσταση που έγινε στον κόσμο. Είναι αγιασμένη, επισημαίνει ο Φώτης Κόντογλου. Και συνεχίζει. «Στην πόλη κρεμάστηκε ο Πατριάρχης Γρηγόριος, ανοίγοντας πρώτος το μαρτυρολόγιο της Επανάστασης. Ο Αθανάσιος Διάκος πολέμησε σαν νέος Λεωνίδας και σουβλίστηκε για την πίστη του. Ο παλαιόν πατρών Γερμανός, ο Ισαΐας Σαλώνων, ο Ρογών Ιωσήφ, ο Παπαφλέσσας και άλλοι πολλοί πολεμήσανε για την αγιασμένη πατρίδα τους. Στην Τριπολιτσά κλειστήκανε στην φυλακή κατά την Επανάσταση οι δεσποτάδες του Μοριά
και οι περισσότεροι πεθάνανε με αβάσταχτα μαρτύρια. Το ίδιο και στην πόλη. Φυλακωθήκανε και κρεμαστήκανε πολλοί δεσποτάδες. Οι προτεργάτες του 1821 ήσαν ορθόδοξοι χριστιανοί. Είχαν συνείδηση της διαχρονικής συνέχειας του ελληνισμού. Το ομολογούν απερίφραστα οι ίδιοι. Το λόγο τους ακούμε και σήμερα να αντυχεί. «Γι' αυτά πολεμήσαμε», έλεγε ο Μακρυγιάννης, δείχνοντας σπασμένες αρχαίες κολόνες. Και ο πρώτος κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδος, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ήθελε τα Ελληνόπουλα να λαμβάνουν παιδεία ελληνοορθόδοξη με κείμενα χριστιανικά και αρχαία ελληνικά. Τιμούμε σήμερα όλους αυτούς, γνωστούς και αγνώστους, ήρωες που με αυτοθυσία αγωνίστηκαν και έπεσαν για την ελευθερία μας. Κληρικούς και λαϊκούς, άνδρες και γυναίκες, οπλαρχηγούς στη στεριά, ναυτικούς στη θάλασσα. Τιμούμε σήμερα Έλληνες και φιλέλληνες, στους προτεργάτες και τους οραματιστές, σε εκείνους οι οποίοι σχεδίασαν και σε εκείνους οι οποίοι πραγματοποίησαν το έπος του 1821, δεν οφείλουμε μόνο πολλά, οφείλουμε τα πάντα, την μετέπειτα ιστορική και εθνική ύπαρξή μας. Σε ένα χρόνο συμπληρώνονται 200 έτη από την Επανάσταση. Εν όψη του 2021, η Εκκλησία μας προετοιμάζεται για να τιμήσει με τον τρόπο που αρμόζει την μεγάλη αυτή επέτειο, για να ξαναφέρουμε στην μνήμη τα γεγονότα, για να συναντηθούμε με τις αξίες που τροφοδότησαν το επαναστατικό φρόνημα, την μαχητικότητα, τον πατριωτισμό και τα δημοκρατικά ιδανικά των αγωνιστών. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος από το 2012 ήδη έχει ξεκινήσει την διοργάνωση 10 επιστημονικών συνεδρίων για την περίοδο της Τουρκοκρατίας και το 1821. Στο τέλος του 2021 θα κυκλοφορηθούν όλοι οι 10 τόμοι των πρακτικών με τις εισηγήσεις και θα είναι στη διάθεση του κάθε αναγνώστη. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας έχει προγραμματιστεί και ήδη υλοποιείται η διοργάνωση μαθητικών διαγωνισμών για την προετοιμασία βίντεο μικρής διαρκείας από μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων. Τα θέματα αφορούν στην ζωή και στην δράση μεγάλων μορφών της προεπαναστατικής, επαναστατικής και μετεπαναστατικής περίοδου. Προσφέρονται δε νέα κατηχητικά βοηθήματα σε γονείς και κατηχητές, ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά μας με κατανοητό και ευχάριστο μαζί τρόπο την ελληνική ιστορία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας, σε συνεργασία με τις κατατόπους Ιερές Μητροπόλης, έχει προγραμματίσει σειρά ταυτικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για το 2021, ώστε να διαδοθεί στις τοπικές κοινωνίες το χριστιανικό και πατριωτικό μήνυμα του 1821 μέσα στην πλειότητά του. Ο κόσμος εξελίσσεται, αλλάζει. Οι κοινωνίες μεταβάλλονται. Η Ελλάδα προχωράει. Εμείς, ως απόγονοι των Ελλήνων που απελευθέρωσαν μια χώρα μικρή, ένα πέτρινο ακροτήρι στην Μεσόγειο, έχουμε πάντα την ανάγκη να κοινωνούμε το αθάνατο κρασί του 21. Προχωρούμε με επίγνωση των εξελίξεων, των απαιτήσεων και των αναγκών της εποχής μας. Στην πορεία αυτή, κρατούμε στην ψυχή μας ζωντανό τον σεβασμό των προγόνων μας προς τον Χριστό και την Ελλάδα. Σήμερα, η πατρίδα μας και η ανθρωπότητα ολόκληρη αντιμετωπίζει την πανδημία του κορονοϊού. Στους ιερούς ναούς μας προς αποφυγή των συναθρήσεων και της μεταδόσεως της νόσου δεν τελούνται τα ιερά και ζωηφόρα μυστήρια. Η ενότητά μας αποκτά την χάρη των Αγίων Νεομαρτύρων μέσα από την θερμουργό πίστη μας, την προσευχή μας, την μελέτη του Ευαγγελίου, την υπομονή και την αγάπη μας.
Οι Ορθόδοξοι Έλληνες στεκόμαστε όρθιοι με υπευθυνότητα, έχοντας την ελπίδα μας στον Θεό. Όπως το γένος μας άντεξε την καταπίεση της μακράς δουλείας με πίστη και με προσευχή και ανέστη, έτσι και σήμερα θα αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο για την υγεία μας με σταθερή την πίστη μας, ευαγγελιζόμενοι το φως της Αναστάσεως του Κυρίου. Το 1821 μας εμπνέει ως ανεξάντητη πηγή και πρόσκληση εγρηγόρσεως. Έχουμε χρέος ποτέ να μη λησμονούμε. Αιωνία η μνήμη των υπερπίστεως και πατρίδος ευκλεός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων. Ο Αθηνών Ιερώνυμος Πρόεδρος και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτόν. Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αλήθη αδιαιρέτων, τριάδα προσκυνούντες αυτή γάρη μας έσωσε. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρωθεί το στόμα ημών εν εσέως σου Κύριε, όπως υμνήσομεν την δόξαν σου, ότι εξίωσες ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων. Τήρησον ημάς εν τόσο αγίασμο όλην την ημέραν μελετάν την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων αχράντων αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξα εσύ Κύριε, δόξα εσύ. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν. Εν ονόματι Κυρίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισυπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπισιμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άργους ημιμών, το στρατό και απαντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστίν καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνου. Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Όνο
όνομα Κυρίου ευλογημένο. Από του νυν και έως του αιώνος. Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου, την πορεία μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή προς το εκούσιο πάθος και την Ανάσταση του Χριστού μας, αποτελούσε και αποτελεί η σημερινή ημέρα, ημέρα χαράς και αγαλιάσεως, ημέρα διπλής γιορτής για μας τους Έλληνες και Ορθοδόξους. Η γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που πλημμυρίζει τις ψυχές με χαρά, γιατί ήρθε το άγγελμα στους ανθρώπους με τον αι της Θεοτόκου, ότι ο Μεσσίας και Λυτρωτής γίνεται ένας από μας. Και είναι όντως χαρά στα Ευαγγέλια και είναι η ελπίδα που πλημμυρίζει τις καρδιές για τη λύτρωση και την Ανάσταση. Και ταυτόχρονα, τούτη μέρα για τους Έλληνες απανταχού της γης είναι μια μέρα γιορτής και χαράς, γιατί ξεκίνησε σαν για αυτή την ημέρα πριν από 199 χρόνια η μεγάλη επανάσταση του γένους για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τον Οθωμανικό ζυγό. Και ενώ όντως χαρά θα έχει και έχει ψυχή μας, με πόνο λειτουργήσαμε σήμερα εδώ στον θαυμάσιο αυτόν και παμέγιστο ναό της Ευαγγελιστρίας της Νέας Ιωνίας στην πόλη του Βόλου. Σε αυτόν τον ναό που έκτισε η πίστη των προσφύγων σε δύσκολη εποχή, εποχή και τότε πόνου, καημών, προσφυγιάς, φτώχειας και εγκατάλειψης, και εν τούτης, ενώνοντας τις ψυχές τους, τις καρδιές τους και προσφέροντας ανιδιοτελώς υπηρεσίες, οι άνθρωποι που δεν είχαν σχεδόν πού να μείνουν, φρόντισαν πρώτα απ' όλα να ετοιμάσουν και να ανοικοδομήσουν το ναό του Θεού, προσφέροντάς τον στην Παναγία, την Ευαγγελίστρια, για να παραμένει από τότε μέχρι και σήμερα μνημείο που υποδεικνύει την πίστη και τα κατορθώματα της πίστεως. Ήταν και παραμένει έργο ενότητος. Μα η ενότητα είναι το υπόβαθρο και της επαναστάσεως των Ελλήνων το 1821. Είχαν πλέον στην καρδιά τους διαφυλάξει 400 τόσα χρόνια σκλαβιάς το όραμα της απελευθέρωσης. Είχαν κρατήσει την πίστη. Αυτό ήταν που τους ξεχώριζε. Αυτό ήταν που τους κρατούσε ενωμένους με πανηγύρια, γιατί γιόρταζαν το Πάσχα ελεύθεροι και φέραν στα χέρια τους λάβαρα εκείνη την ημέρα και ξέχναγαν το φόβο της σκλαβιάς και γιόρταζαν την Ανάσταση του Χριστού, περιμένοντας να έρθει η στιγμή και για την Ανάσταση του γένους και της πατρίδας. Κράτησαν την Ορθόδοξη πίστη, χύνοντας αίμα μαρτύρων και νεομαρτύρων, για να παραμείνουν πιστοί σε αυτό που παρέλαβαν. Και ήταν ουσιαστικά ο κυριότερος λόγος για να μην υποδουλωθεί ποτέ η ψυχή τους. Και έχοντας το όραμα της ελευθερίας που προετοίμασαν πρόδρομοι αυτής, όπως ο Κοσμάς ο Αιτωλός, όπως ο δικός μας ο Ρήγας ο Φεραίος και τόσοι άλλοι, ήρθε η στιγμή που ξεκίνησαν τον μεγάλο αγώνα. Και τότε η ενότητα σφυριλατήθηκε. Κι όσο ήταν ενωμένοι νικούσαν, αλλά πάντοτε υπάρχει ο πειρασμός της διχόνιας, και όταν διχόνια επικρατούσε χάνανε τις μάχες και κινδύνευε να χαθεί και η ίδια η Επανάσταση. Όμως έδωσε ο Θεός και εν τέλει δόθηκε η διέξοδος, απέδωσε καρπούς το αίμα που χύθηκε, οι πρωταγωνιστές κράτησαν εν τέλει την ενότητα και ήρθε ένας σοφός κυβερνήτης να θεμελιώσει το σύγχρονο ελληνικό κράτος, αλλά και αυτός άδικα χάθηκε γρήγορα.
Εν τούτης φτάσαμε μέχρι και σήμερα και πλησιάζει η χρονιά που θα γιορτάσουμε 200 χρόνια από την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Όμως ο πόνος κυριαρχεί τούτη την ώρα στις καρδιές μας, γιατί βρισκόμαστε ως άλλοι ελεύθεροι πολιορκημένοι. Όχι όμως γιατί μας κατέκτησε ένας εχθρός. Όχι γιατί φοβηθήκαμε και κρυφτήκαμε. Αλλά ηθελημένα παίρνουμε στους ώμους αυτόν τον σταυρό του πόνου, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτό συμβάλλει στη σωτηρία των ανθρώπων από την αρρώστια και το κακό. Γι' αυτό έχει αξία αυτή η ενότητα τούτων των ημερών. Όσο και απονάει η ψυχή μας, ιδιαίτερα ημών των κληρικών, ακόμη και των πιστών που μαρτυρικά βιώνουν τούτες τις στιγμές για να παρακολουθούν την ακολουθία από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, εν τούτης τους καλώ ιδιαίτερα ως επίσκοπος, μην βαρυγκομίσουν, αλλά στο πάρουν ως επίσκεψη Θεού και δοκιμασία, γιατί ο Θεός μας δοκιμάζει και με αυτόν τον τρόπο. Κι ας είναι αυτή η θυσία τούτης της στιγμής εγώ να ομιλώ σε κενά καθίσματα, αλλά πιστέψτε με, μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, σας βλέπω όλους εδώ, όπως κάθε χρόνο στο ναό που πλημμυρίζατε, και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα σας ξαναδώ μέσα στους ναούς μας, αλλά τούτη την ώρα σας καλώ να κάνουμε υπομονή και υπακοή. Είναι μια ταπείνωση, αλλά χάρη των άλλων, των οικείων μας, των αγαπημένων μας, αλλά και κάθε ανθρώπου. Πρώτος εγώ πονάω, αλλά εν τούτης ηθελημένα και από την πρώτη στιγμή ένιωσα την ανάγκη να πω, τώρα πρέπει η ενότητά μας να γίνει πράξη, θυσιάζοντας κάθε τι που μας ευχαριστούσε, για να προσφέρουμε στους αδελφούς μας και σε όλο το λαό μας το συντομότερο δυνατό τη λύτρωση από αυτή την αρρώστια. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα και λειτουργήσαμε και σας είχαμε όλους μαζί σε αυτή τη Θεία Λειτουργία. Ακόμη και αν δεν είχατε τη δυνατότητα να λάβετε τα δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, όμως τα ονόματά σας τα συμπεριέλαβα όλα μέσα στο ποτήριο με την πιο θερμή προσευχή της καρδιάς μου. Και έτσι θα πορευτούμε όσο και αν χρειαστεί, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που ανέλαβαν τους επιστήμονες να συμβουλεύσουν και την πολιτεία τις ευθύνες. Και έχουμε εμπιστοσύνη που είναι το πιο σπουδαίο και μεγάλο πράγμα, και μην αφήσετε κανένα να σας διακυβεύσει. Μην αφήσετε κανένα να αμφισβητήσει ή να βάλει αμφιβολίες στις ψυχές σας. Το λέγω αυτό γιατί ξέρουμε ότι πρώτος των επιστημόνων είναι άνθρωπος πίστεως, και ο τρόπος του και ο λόγος του και η συμπεριφορά του τον ανέδειξαν ως πρώτον σήμερα μέσα στην πατρίδα μας και σε όλο το λαό μας, γιατί έχει φρόνημα ταπεινό και ταυτόχρονα πλήρη συνείδηση της ευθύνης που φέρει και για τον τελευταίο άνθρωπο και για τον πιο ηλικιωμένο σε αυτή την πατρίδα που δεν θέλει να τον θυσιάσει. Και πρέπει και εμείς το ίδιο να θέλουμε και να επιθυμούμε. Γι' αυτό αυτοδεσμευτήκαμε, γιατί δεν θέλουμε να πάρουμε πάνω μας την ευθύνη έστω και ένας άνθρωπος εξαιτίας μας να ασθενήσει και πολύ περισσότερο να στερηθεί την επίγεια ζωή. Να γιατί θα δώσουμε και πάλι όλοι μαζί τον αγώνα και θα νικήσουμε και αυτή τη φορά και θα ελευθερωθούμε και θα ελευθερώσουμε και θα έρθει η στιγμή που θα ακούσουμε άγγελμα που θα είναι όπως το άγγελμα του Αγγέλου στην Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας. Γι' αυτό κρατήστε, σταθείτε άξιοι των περιστάσεων και ο καθένας μας, αναλαμβάνοντας την προσωπική του ευθύνη και την ευθύνη όλων μας, να δώσουμε ένα παράδειγμα σήμερα, γιατί όχι και σε ολόκληρο τον κόσμο για άλλη μια φορά, όπως το δώσαμε τότε το 21, να το δώσουμε και τώρα. Και θα έρθει το καινούριο 21, που πιστεύω ακλόνητα θα γιορτάσουμε λαμπρά, όπως πρέπει, και την θρησκευτική και την εθνική μας γιορτή. Γι' αυτό κρατήστε αντοχές,
Κάντε την προσευχή ζωντανή, θυσιαστήριο το κάθε σπίτι και να είστε βέβαιοι ότι θα περάσουμε κι αυτό. Πρωτόγνωρο, εμπειρία ζωής θα έχουμε να λέμε στη συνέχεια, αλλά κυρίως να μπορούμε να απολογηθούμε ότι κάναμε όλοι μας, από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο, το ιερό μας καθήκον από αγάπη στον ελάχιστο αδελφό του Χριστού μας. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα. Εύχομαι να κυματίσουν οι σημαίες στα σπίτια μας, να κρατήσουμε μέσα μας το όραμα των αγωνιστών του 21 για του Χριστού, την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Να κρατήσουμε την ενότητά μας ως πολύτιμο δώρο και σύντομα θα ακούσουμε ότι θα έρθει και πάλι η ζωή μας στην κανονική της πορεία. Αλλά τότε πρέπει να είμαστε ακόμη πιο ενωμένοι, ακόμη πιο σοφοί, ακόμη περισσότερο πεπισμένοι ότι αυτό που παραλάβαμε και πρέπει να το παραδώσουμε θα είναι στα παιδιά και στα παιδιά των παιδιών μας και πάλι μια υπερήφανη και ζωντανή Ελλάδα και πίστη ορθόδοξη. Αμήν. Θα τελέσουμε εδώ την τοξολογία, την ευχαριστήριο προς τον Πανάγαθο Θεό. Αφού σήμερα δεν μπορούμε να την τελέσουμε όπως κάθε χρόνο στον καθεδρικό ναό, θα ψάλουμε τη δοξολογία και θα ευχαριστήσουμε τον Θεό για όσα μας προσέφερε και ταυτόχρονα θα τον παρακαλέσουμε το συντομότερο δυνατό να μας δώσει και αυτό που στερούμεθα αυτές τις μέρες για να ξαναζήσουμε ως πραγματικά ελεύθεροι όπως όλοι επιθυμούμε. Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Σήμερον τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται, διό και εμείς συν αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετάς. Τι υπερμάχω Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός και ελέησον ημών. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Παράτηνον το ελαιόν σου της γηνός που είσαι Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Εις πολλά έτη δέσποτα. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως, πάντων των εν της ιερής ημών αγώσιν, υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιών τεχεία υπέρ του διαφυλαχθήνα την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτη και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φιδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιον ευμενή και διάλαπτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη. Και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμε και ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο τα σύμπατα το Σοκράτη συνέχων και τη Θεία Σου και πανστενή βουλή κυβενών των κόσμων, ο ποιήσας εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάνω το πρόσωπον της γης, εκάστο δε αυτών ορίσες τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών, ο και το ευσεβές ημών έθνος εξαιρέτως ευεργετή σας,
την επίγνωση της εις αληθείας αυτό χαρισάμενος προς το φως της Ορθοδόξου πίστεως καθοδηγή σας και μεγάλους εξ αυτού τη Εκκλησία Πατέρας και διδασκάλους αναδείξας, ελεύθερον μεν αυτό επί αιώνας διατηρήσας, δουλωθέν δε στηρίξας και διασώσας και εις ελεύθερον άφθης βίων εξαναστήσας, αυτός πανάγαθε δέσποτα επί τη απελευθερώση και απαλγενεξία του ημετέρου έθνους τας ευχαριστηρίους ημών ταύτας δέξε προσευχάς και επάξον ημών εν πίστη δεωμένων σου εκτενώς. Τας ψυχάς των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλεός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων η μαχαίρα και αγχώνια ερεθέντων η ενεχμαλωσία και κακουχία πουθανόντων πατέρων και αδελφών ημών μετά τον απαιώνωση ευαριστησάντων ανάπαυσον. Ημάς δε πάντας ο υπερασπιστής των σωτηρίων ημών αξίους της ελευθερίας ανάδειξον και εν ειρήνη διαφύλαξον. Πάσαν αρχήν και εξουσίαν εν το κράτη εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Ευστάθιαν τη Εκκλησία και την Πολιτεία δωρούμενος. Σίγαρι ο άρχον της ειρήνης και στο τύπ των ψυχών ημών. Και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρ και φιλανθρωπία πάντοτε. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγη. Οδη ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, σαρκωθήνε καταδεξάμενος Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, εις τον Ευαγγελισμόν χαρμοσύνος εορτάζομαι, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τύπων επρανίων και δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ευδόξων και Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήν και Άνης πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε, ως αγαθός, φιλάνθρωπος, Πατέρα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στις 11 ακριβώς σήμερα θα σημάνουν οι καμπάνες σε όλους τους ναούς της Μητροπόλεως μας, αλλά όπως φαίνεται και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι η ώρα που ετελεί το η επίσημος δοξολογία. Θα σημάνουν οι καμπάνες για να υπενθυμίσουν σε όλους την ημέρα, να είναι ένα κουράγιο στους ανθρώπους που είμαστε μέσα στα σπίτια και ευκαιρία για να αναπέμψουμε προσευχή στον Πανάγαθο Θεό και να ψάλουμε τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Ο Θεός να δώσει του χρόνου να είναι εντελώς διαφορετικά και όπως θέλουμε τα πράγματα τούτη την ημέρα. Χρόνια πολλά.